Σήμερα είναι η πρώτη εκδήλωση, παράλληλη εκδήλωση του συνεδρίου που ξεκινάει αύριο το απόγευμα. Έχουμε τη χαρά να εκθέτει σήμερα τα έργα του, τα εμπνευσμένα από τον Κορνάρο και τον Ερωτόκριτο, ο γνωστός ζωγράφος Γιώργος Κόρδης, που είχε εκθέσει και στην Σιτία πριν περίπου 20 χρόνια. Όσον αφορά την σειρά της σημερινής εκδήλωσης, θα ξεκινήσει ο ενορχιστρωτής του συνεδρίου μας, ο καθηγητής ο Στέφανος Κακλαμάνης. Μετά θα υπάρξει μια αντιφώνηση από τον ζωγράφο, τον Γιώργο τον Κόρδη, και μετά το θέατρο της Σιτίας, η Φανή Σύρκου με την Σούλα Καζαναράκη, την Μαρία Ματζίλα, τον Μάνο τον Καστρίτη και την Ελευθερία την Παναγιωτάκη, θα απαγγείλουν κομμάτια από τον Ερωτόκριτο και θα τους συνοδεύει ο και λίγο στιακός και πολύ στιακός Γιώργος Βαστοράκης, αξεπέραστος μουσικός όπως θα διαπιστώσετε. Τους ευχαριστούμε όλους πολύ και Στέφανε, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Αντωνή. Είναι ιδιαίτερη συγκίνηση που με διακατέχει αυτή τη στιγμή, μια και ξεκινάμε ουσιαστικά τις δραστηριότητες που αρχίσαμε να οργανώνουμε ένα χρόνο πριν. Εκδηλώσεις οι οποίες δεν στηρίζονται μόνο στο Ερωτοκρίτιο κείμενο, αλλά πρωτίστως στο λόγο. Στο λόγο ο οποίος θεμελιώνεται στο βαθύ συναίσθημα, στο λόγο ο οποίος γίνεται εικόνα εκφράζοντας το βαθύ συναίσθημα και φυσικά σε όλες εκείνες τις εκφάνσεις της ζωής οι οποίες μπορούν να αποδοθούν μέσω της εικόνας και μέσω του λόγου. Αυτή ακριβώς η έκθεση που έχουμε σήμερα βράδυ εδώ είναι το πιο απτό αποτύπωμα αυτής της συγχωρίας εικόνας, λόγου, συναισθήματος. Ο Γιώργος Κόρδης είναι ένας μεγάλος ζωγράφος. Ένας ζωγράφος που δεν τραβάει απλώς μπροστά, αλλά με συστηματικό τρόπο μελετάει το εικονογραφικό παρελθόν μας, αναζητώντας σε αυτό τα ερεθίσματα εκείνα για να βελτιώσει την τέχνη του, τα εργαλεία του και μαζί με όλα αυτά να αναδείξει ακόμα περισσότερο το συναισθηματισμό του νεοέλληνα και της ελληνικής παράδοσης. Το σύνολο των έργων αυτών αποδίδει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο αυτή τη συνάντηση ενός παρελθόντος πολύ δυνατού, αλλά και συνάμα μιας πορείας της τέχνης μας που προσπαθεί να αναζητήσει, συνομιλούσα με το κείμενο και με την παράδοση, να δώσει ακόμα πιο ζωντανούς και πολύ πιο συγχρονισμένους τρόπους απόδοσης των στοιχείων αυτών. Θα διαβάσω ένα μικρό κείμενο το οποίο αποδίδει, αν θέλετε, την ιστορία της εικονογράφησης του Ερωτοκρίτου, με βάση το οποίο ακριβώς θα αναδειχθεί για μια φορά ακόμα ο καταλυτικός ρόλος του Γιώργου Κόρδη στην εικονογράφηση του Ερωτοκρίτου. Όπως θα φανεί από το κείμενο αυτό, ο Γιώργος Κόρδης συνομιλεί κατ' ουσίαν ευθέως με την αρχική εικονογράφηση του Ερωτοκρίτου που στήθηκε στα χρόνια του Κορνάρου και αποδόθηκε μέσω ενός πλουσιότατα εικονογραφημένου χειρογράφου, απόγραφο του οποίου υπάρχει σήμερα στο Λονδίνο. Ενδιαμέσως, διάφορες φάσεις της ιστορίας της εικονογράφησης του Ερωτοκρίτου εκδηλώθηκαν, φάσεις οι οποίες περισσότερο απέδωσαν παράλληλα, αν όχι διαστρεβλωμένα, το θεμελιώδες μήνυμα του Ερωτοκρίτου, ενταγμένες και αυτές οι σχέσεις ενταγμένες στην πορεία της νεοελληνικής σκέψης.
Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς από αυτή, μέσα από αυτή την πορεία θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο ο δυναμικός χαρακτήρας ενός κειμένου όπως είναι το ερωτοκρίτιο κείμενο και ο καθής εξ ημών, αποχωρώντας από αυτή, έκθεση, θα αντιληφθεί για μια φορά ακόμα την πολυεδρικότητα ενός κειμένου που έχει ξεπεράσει τις χρονίες της σύνθεσής του και πλέον ορίζει στο πεδίο της οικουμενικότητας το δικό του, το καινούριο στίχημα. Η εικονογραφία του Ερωτόκριτου περιέχεται σε αυτήν την ίδια την κειμενική του παράδοση. Με την εικονοποιία του θαυμαστεί και περιλάβει ανά τους αιώνες από ποιητές σαν τον Σολομό, τον Παλαμά και τον Σεφέρι, να αποτελεί την καταστατική αρχή της ποιητικής ιδιοσυγκρασίας του Βιντσέντσο Κορνάρα. Οι 122 μικρογραφίες που συνοδεύουν το κορναρικό κείμενο αποτελούν την πληρέστερη και αρτιότερη απεικόνιση της ερωτικής ιστορίας των δύο νέων. Το σημερινό χειρόγραφο του Λονδίνου είχε κατασκευαστεί στο οικείο περιβάλλον του ποιητή, ίσως και με την υποπτία του ίδιου. Οι εικονογραφικές αναπλάσεις της ιστορίας του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας επιχειρήθηκαν τον 18ο αιώνα σε φαναριώτικο περιβάλλον, προσαρμοσμένες με επιτυχία στο ύφος και στο ήθος μιας εποχής αισθητικά, πολιτισμικά και ιδεολογικά απόμακρης από τον καιρό και τον τόπο του ποίηματος. Στα 1818 και στο ίδιο αυτό πλήμα, το φαναριώτικο, εικονογραφήθηκε η ιστορία του Ερωτόκριτου με 8 σημαδιακές για την δραματική πλοκή του έργου ολοσέλιδες χαλκογραφίες, ταιριαστές στο ρεύμα του νεοκλασικισμού που δέσποζε τότε στην Ευρώπη. Οι χαλκογραφίες αυτές τυπώθηκαν στη Βιέννη, ενσωματωμένες στο νέο Ερωτόκριτο του πρωτοψάλτη Διονύσιου Φωτεινού, μια φαναριώτικη ηθικοδιδακτική ανάπλαση του κριτικού έργου. Αυτές οι εικόνες, αν και ξένες προς την ουσία του κειμένου, θα επιβάλλουν τους δύο ήρωες και την πολυθρύλητη ιστορία τους στην νεοελληνική κοινωνία. Με αυτές τις εικόνες ξεσηκώνει και ο Θεόφιλος στις λαϊκές ζωγραφιές του. Με εξαίρεση την εικονογραφική αστοχία του έργου στη σειρά των κλασικών εικονογραφημένων, όσοι ασχολήθηκαν με την εικονογραφία του Ερωτόκριτου ακολουθούσαν είτε τις χαλκογραφίες του Φωτεινού ή τις μικρογραφίες του χειρογράφου του Λονδίνου που ο Ξανθουδίδης συμπεριέλαβε στην έκδοση του 1915 και με προτάσεις λαϊκές, λαϊκότροπες ή και εξελιγμένα έντεκα. Έτσι, ο Ερωτόκριτος φόλιασε καλά στη ζωή και στη ψυχή μας. Στην κοινή συνείδηση των ανθρώπων του τόπου αυτού που γέννησε το έργο και γαλουχήθηκε από τα πάθια και τους καημούς του, κυριάρχησε ο λόγος των λέξεων που με το ρυθμικό του βάδισμα γινόταν απαγγελία και τραγούδι. Κοντά στο λόγο άρμοζαν και οι ιδέες που ο λόγος κουβαλούσε και τις οποίες οι εικόνες τις καθιστούσαν εν αυγής. Ο Κωστής Φραγκούλης, ένας από τους εμβληματικούς σχολιαστές της κριτικής ζωής που μετουσίωσαν τη λαϊκή παράδοση του τόπου αυτού σε σοφία, με λόγο που συνδύαζε την ανθρωπιά, την αντίληψη και το χιούμορ, έδειξε με απαράμενη σεμνότητα ποιο είναι το μέτρο της σύγκρισης και μέχρι πού μπορεί να φτάσει τον άνθρωπο η ύψη. Συχνά μου λένε, δεύτερος πως έγινε κορνάρος. Μα εκείνος ήταν στρατηγός και εγώ απλώς φαντάρος. Του μέτρου είναι άρχοντας μεγάλος ο κορνάρος.
και εγώ ένας παραμικρός του στίχου, ο Πολάρος. Ο Φραγκούλης πρότεινε για αντίδοτο μια πιο ανθρώπινη σύλληψη της ζωής. Μια ζωή που να ανασύνει βαθιά από τα περασμένα και να θρέφεται από τους καρπούς του δέντρου, του ρωτόκριτου και της αρετής. Και για να γίνει πιστευτός, δεν είχε κανένα δισταγμό να πάρει και όρκο ακόμα. Γράφει. Έτσι ήρθανε τα πράγματα. Όπως θα αναθυβάλλω. Και αν δεν μου το πιστεύετε, όρκο βαρύ σας κάνω. Πάνω στον αρετόκριτο, στο έξοχο βιβλίο, που το έχω τετραβάγγελος όλο μου το βίο. Και πρέπει κάθε κριτικός στην πόλη, στο μετόχι, στη γειτονιά και στο χωριό, στο σπίτι του να το έχει. Γιατί είναι τσαρχοντιάς χαρτί, του πόθου συναξάρι και του μεγάλου έροντα με ζούρα και αξαμάρι. Που τα είχανε θεόδοτα ρωτόκριτος και αρετούσα. Γι' αυτό τ' αγάπη στο στρατή μαζί συμπορπατούσα. Κι ήταν πολλά τα σύρανε οι δυο ερωτευμένοι που πρέπει να το σύχανε μια νεκρισιά χτισμένη. Δίκλητη, με τα πάθη τους και τσικαϊμούς τους γραμμένα. Σαν Άγιο Δωδεκάωτο, αράδα, ένα-ένα. Και να πηγαίνουν τακτικά να την ελειτουργούνε. Όσοι τσαμάλαγης φιλιάς τα ζάλα πορπατούνε. Κόνισμα να τους έχουμε στο προσκυνητάρι και όχι Θεό να κάνουμε κάθε ανεμοζοξάρι. Όπως εδώ που έχουμε τον Φράγκο Λεβαντίνο, μίμο και στάρ του σινεμά, Ροντόλφο Βαλεντίνο. Μα φαίνεται από κορκιά μεγάλη μας εδέρνη, μια χώρα που γεννά θεούς, ωραίους και αληθινούς, να τσιξορίζει και θεούς ψεύτικους να μας φέρουν. Αυτό το συναξάρι του πόθου, που με τόση οξυδέρκεια ιδεάστηκε ο Κωστής Φραγκούλης, γραμμένο σαν Άγιο Δωδεκάωτο στους στίχους μιας εκκλησιάς και με πάθη και με τα πάθη και τους καημούς του ρόκριτου και της αρετούσας αραδιασμένους έναν-έναν. Παρουσιάζει απόψε η στέγη Βιντσέντζος Κορνάρος στην έκθεση του Γιώργου Κόρδου, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες εικονογράφους και θεωρητικούς της βυζαντινής τέχνης, σε ύφος τόσο οικείο σε όλους μας, αλλά και συνάμα τόσο προσωπικό. Τα έργα του θα παραμείνουν σαΐ στη στέγη και στη Σιντία, ώστε, τιμώντας και τη σύσταση του Φραγκούλη, να έρχονται στην εκκλησιά αυτή και να τη λειτουργούν τακτικά όλοι όσοι του πόθου εδούλεψαν και όσοι τσαμάλαγης φιλιάς τα ζάλα προπατούνε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που ήρθατε για να τιμήσετε έτσι αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ καταρχάς σίγουρα την Στέγη Βιντσέντζος Κορνάρος και όλους τους υπευθύνους που με κάλεσαν να παρουσιάσω την δουλειά αυτή εδώ, στον τόπο αυτό. Γιάννη. Και οπωσδήποτε πρωτίστως θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κακλαμάνη, τον Στέφανο Κακλαμάνη, που είχε την πρωτοβουλία για να συμβεί αυτό, για να έρθει δηλαδή αυτή η έκθεση εδώ, η οποία ποτέ δεν εξετέθηκε ολόκληρη. Η δουλειά αυτή την ξεκίνησα περίπου το 2001, επειδή και την Κρήτη την αγαπώ και τον Ερωτόκριτο πάρα πολύ, κυρίως μέσα από έναν φίλο εδώ, λασιτιώτη, τον Νίκο τον Τζιράκη, έναν πολύ καλό σπουδαίο φιλόλογο,
που υπηρετήσαμε μαζί ένα διάστημα και με μίλησε πραγματικά στον Ερωτόκριτο, κυρίως μέσα από ιστορίες που με έλεγε για τον πατέρα του και τον Ερωτόκριτο. Βάση περιπτώσει, ξεκίνησα περίπου το 2001 να διαβάζω τον Ερωτόκριτο, κυρίως εδώ, τα καλοκαίρια εδώ στη νότια πλευρά που έχω ένα σπίτι, στα Σινοκάψαλα. Και το διάβασα αρκετές φορές το κείμενο για να μπορώ να συλλέξω μέσα από αυτό τον τεράστιο πλούτο κάποιες εικόνες οι οποίες να μπορούν να κρατήσουν το αφήγημα χωρίς να χάνω κάτι αλλά και χωρίς να υπερφορτώνω όλη αυτή τη σειρά. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο πράγμα όταν κανείς προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο τέτοιας έκτασης λογοτεχνικό έργο. Και αφού βρήκα τις σκηνές που θα βάλω, αυτό που τώρα ήταν το ύφος της δουλειάς, που σε κάθε τέτοια προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί θα πρέπει ένας ζωγράφος και να κρατήσει πράγματα που είναι δικά του, τον τρόπο το δικό του δηλαδή, αλλά θα πρέπει να βρει και έναν τρόπο που να είναι ταιριαστός με το κείμενο με το οποίο συνομιλεί. Στην προηγουμένη περίπτωση είναι ένα κείμενο της κριτικής αναγέννησης, που έχει τα στοιχεία που έχει, έχει τις αναφορές της και στην Κρήτη και οτιδήποτε. Γι' αυτό και η προσπάθειά μου εστιάστηκε ακριβώς σε αυτό το χώρο, σε αυτό το επίπεδο, να μπορέσω δηλαδή να βασιστώ πάνω στην βυζαντινή ζωγραφική και με αναφορές στην κριτική κυρίως ζωγραφική παράδοση του 16ου αιώνα δηλαδή, και πάνω εκεί, ακολουθώντας το προσωπικό μου ιδίωμα, τουλάχιστον αυτό που είχα τότε, πριν 20 χρόνια, και να φτιάξω όλη αυτή τη σειρά των μικρογραφιών. Στην πραγματικότητα, τα έργα είναι, τα πρωτότυπα είναι περίπου σε αυτές τις διαστάσεις, με κάποιες μικροαλλαγές. Είναι μια μικρογραφική δουλειά, την ξεκίνησα τον Δεκέμβριο του 2002, σε μια χιονοθύα που είχε πιάσει στην Αθήνα και είχα αποκλειστεί και τότε το ξεκίνησα. Και μου πήρε περίπου ένα χρόνο να την ολοκληρώσω. Επίτηδες διάλεξα τη διάσταση αυτή να είναι μικρά έργα, γιατί ήθελα να είναι κάτι το οποίο διαβάζεται. Να μην είναι ένα μεγάλο πράγμα, δηλαδή το οποίο θα σταθείς απέναντι και θα σε υποβάλει σε κάτι, αλλά να το πλησιάσεις και να το διαβάζεις όπως θα διάβαζες ένα κείμενο, τον ίδιο, τον Ερωτόκριτο δηλαδή. Και γι' αυτό και οι χρωματικές επιλογές επίσης ακολούθησαν αυτή τη μικρογραφική διάσταση των έργων, που έχει κάποια χτυπητά χρώματα που είναι έτσι σαν κόσμο μετροκοντινά, και εγώ αυτό το έβλεπα σαν μια σειρά περίπου όπως θα εκτίθονταν εδώ. Και γι' αυτό και έχει έτσι κάποιες τέτοιες, θα λέγαμε, χρωματικές εκπλήξεις, όπως κάποια κινάβαρη, κάποια τυρβουάζ και τέτοιου τους πράγματα. Όλα αυτά, βάσει εδώ, ήταν μέσα στην αρχική σύλληψη. Η δουλειά εκτέθηκε στην Αθήνα το 2004. Εδώ είχε γίνει μια παρουσίαση του βιβλίου που έγινε τότε και είχαν εκτεθεί κάποια έργα, όχι όμως το σύνολο. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που επιτέλους δίνεται η αφορμή αυτή η δουλειά να παρουσιαστεί εδώ, στον τόπο του Βιτσέντζου Κορνάρου, και να μείνει εδώ, διότι όπως και ο κύριος Κακλαμάνης ανέφερε, η δουλειά θα μείνει μόνιμη εδώ, αυτή η σειρά των αντίγραφων, που έχουν γίνει με αρχαιακές προδιαγραφές, δηλαδή είναι όπως αρμόζει σε έργα τέχνης και είναι αντίγραφα τα οποία δεν θα πάθουν τίποτα για τα επόμενα τουλάχιστον 200 χρόνια. Αυτή είναι η εγγύηση που δίνει η εταιρεία που τα δημιουργεί. Θα είναι λοιπόν εδώ, σε αυτή την εκκλησία όπως είπε ο Στέφανος, και οποτεδήποτε θέλει κανείς να μπορεί να τα επισκεφτεί και να τα δει. Νιώθω έτσι, όπως σας είπα, χαρούμενος και πολύ συγκινημένος για την τιμή που έγινε, όπως επίσης και για τα πολύ ωραία λόγια που ο Στέφανος ανέφερε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και... πανεβοκατεβαίνω,
και του τροχού ώρες ψηλά και ώρες στα βάθη γέν. Και του καιρού τα λάματα παραπαϊμό δεν έχουν, μα εις το καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν. Και των αρμάτων καραχές, έχθριτες και τα βάρη, του έρωτα η εμπόρεση και της φιλιάς η χάρη. Αυτά να με κινήσασαι τη σήμερον ημέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάνω και τα φέρω. Σ' μια κόρη και έναν άγουρο που μπερδευτήκα ομάδι, σε μια φιλιά να μάλαγει με δίκοσα σκημάδι. Κι όποιος του πόθου εδούλεψε σε καιρό κι ανένα, ας έρθει για να δει καλά ότι είναι εδώ γραμμένα. Να πάρει ξόμπλη και αρμινιά, βαθιά να θεμελιώνει, πάντα σαν μάλαγη φιλιά, όπου να μην κομπώνει. Γιατί όποιος δίχως πιβουλιά τον πόθο του ξετρέχει, εις την αρχή αβασανιστεί, καλό το τέλος έχει. Αναγρανείτε το λοιπόν, κι ας πιάνει όπου έχει γνώση, για να κατέχει αλλού βουλή και απόκριση να δώσει. Στους περαζόμενους καιρούς που οι Έλληνες ορίζα, κι όπου δεν είχε η πίστη το στεμέλιο, μη δε ρίζα, τότες μια αγάπη πιστική στον κόσμο εφανερώθη και γράφτη μέσα στην καρδιά του δέποτε τσιελιώθη. Εις την Αθήνα που ήχονε τσιμάχτης εις συμπρόσεις και το θρονί της αφεντιάς και ο ποταμός της γνώσης. Ο έρωτας ανιφαντής με πονηριά να γίνει. Αράθινη μίστα σε ψηλή και πιάστηκα σε κύρι. Σαν το μωρό εκομπόθηκα, το που δεν έχει γνώση, και βουλτισμό πιο πού να βρω και τι να με γλιτώσει. Ο έρωτας με μπέρδεσε και σκλάβο του κρατήμαι, και δουλευτής του εγγράφτηκα και μετακίνων είμαι. Κατέχεις πως σε θέλησα να φύγω από το βρόχι, κι απάνω κάτω επά και εκεί αυτό στεμένο τόχι. Κι αν ξεμπερδέσω μια μερά, σ' άλλη καταμπερδένω. Και πάντα βρίσκω μπερδεμούς, εις όποιο τόπο πιάνω. Αρνήθηκα του παλατιού τη στράτα και μισότη. Και εγώ πια την πεδομή είναι δά, παρά την πρώτη. Και πώς τα αν τα παρνήθηκα και πιάνω και δεν πάγω, δεν μπορώ να κοιμηθώ, να πιω, μη δεν να φάγω. Κι όλπιζα να λησμονηθούν οι πόνοι που με κρίνα, μα εγώ θωρώ χειρότερη και πλιάμαρη από μήνα. Κι όσο μακραίνω τη φωτιά, θα ρω πως πια με καίει. Ο πόδος με χειρότερα άρματα με παιδεύει. Αυτός λαβώνει από κοντά και από μακρά σκοτώνει. Κι ώστε να τρέχω να γλακώ, με τα φτερά με σώνει. Ολημερνής τη στόρηση κίνης από με κρίνη μου φέρνει στον λογισμό και εκεί μου την αφήνει. Κι αν θέσω να αποκοιμηθώ, τα μάτια μου ως καμνίσου μου δείχνει πως τα χείλη τζι σκύφτουν να με φιλήσουν. Όχι το κακό που με έβρικε και ποια ώρα να είναι εκείνη να αναπαγώ. Μα το θυμνό κοπέλι δεν μ' αφήνει. Ήρθε λαός αρρύθμητος, εγέμισε ο χώρος. Στο ύστερο ο τόπρητος, ίσως ένας προφόρος σε ένα φαρίνο λόμαυρο, τον αγουπό την άσπρο, και μέσα σ' όλους σύλλαβε ως σαν τσιμέρα στ' άστρο. Άσπρη αντί χρουσάγυρη τον υφορεστά του και με μεγάλη μαστοριά σκεπάζει τα άρματά του. Και μέτρια τέχνη φορεσά και μαστοριά να γίνει που εφαίνονται και τάγματα, εφαίνονται και εκείνη. Στις κεφαλής της γουραφιά, νου του βιωματάρι, ήτονε μέσα στη φωτιά, καημένο ένα ψυχάρι. Είχε με γράμματα γυρά και παραφρυσωμένα, εις τρόπο κατασκεπαστό, τα πάθη του γραμμένα. Τη λαμπειράδα της φωτιάς, ωρέχτηκα και χώρο, εσήμωσα και κάηκα, να φύγω δεν εμπόρω. Επήγαινε στο βασιλείο, ποιος ίσωσε κοντά του, το πρόσωπο εφανέρωσε. Τι λάμψη ομορφιά του, και το όνομά του το έγραψε στην αγαπά ξανήγη, και εκεί μου βρήκα την καρδιά, το πώς πετά να φύγει.
ύπρε με αυτό σε μια μέρα και εκείνο στην άλλη. Χώνασε το κάρβουνο και δυο του στην αφάλη. Σαν πουλάκι ο τεβραχή και χαμοκουβήσει, του ήλιο έρχει να το βρει, να το ζεστοκοπήσει. Κάτσε ζημιό ψηλό δέντρο και γλυκοκυλαδίσει. Απλώσει τις πελούγες του. Το στήθος πιπυρίσει, ζερβά, δεξά, γη κι ουρανό χεράμενο ξανοίξει. Σημάδι τσιπαρηγοριάς και τσιχαράς του δείξει. Έτσι κι αυτή χεράμενη, με γνώση να λογιάσει τότες τον ίδιο ανάγκιατσι. Που της δίνει βράση. Ανάθεμα τον έρωτα με τα καλά τα κάνει και πως κομπώνει και γελά τη φρόνευση και σφάνει. Σποσάδικα, σποσάπρεπα τον άνθρωπο μπερδένει και όπου τον έχει για κριτή συντασφάλμα μπαίνει. Ούσε αφεντό πουλιόμορφη σαν εκεί στη μέση και μόνο ο ρωτόκριτος της αρετής αρέσει. Δε θωρεί πλέστα ψηλά, μα χαμηλά ξαμώνει. Και με μαγνιά τα μάτια της και αράχνει τα κουκλώνει. Και να ξανοίξει δεν μπορεί στο καλό να πάει. Μα εις τον τυβλάχτη προθυμά, γιατί η καρδιά της εσφάει. Η ώρα και ο καιρός να μιληθούν τα πάθη και ο ίσταλούτος τα κρουφά να ακούσει και να μάθει. Στο παρατήρι αρετή είστε και ανημένη. Το σκότος κίνο δεν δειλιά, ύπνος δεν την παραίνει. Δίχως φωτιά η τον εδική, φοβώντας μην περάσει κανείς και δει αντιλάρισμα και το κακό λογιάσει. Στη σκοτεινά γραϊκά φιλό κινένα την αφήνει. Για τότες δεν θέλησε να στέκει μετακίνη. Ίσως εν ορωτόκητος στους Ιταλίου το σπίτι και πια μεράνε χαμηλή γνωρίζει και φορείται και μόνο που τον δύσκολη στα ανέβασμα αντριεύτη πολλά από τη δέξη ανέβηκε χαλίκι σκιάς δεν πέφτει ετούτον είναι φυσικό κοινόν που αγαπούσει τις έπιες κρύες αλάκουσι που λιώθεται ράβαστος εσύ μως ορωτόκητος στο παραθύρι απλώνει γαλινά και σιγανά ποιος είναι φανερώνει. Με ταπεινότη αρετή τρέχοντα σπυλογάτε μια φωνή έτσι γαμινή που δεν καλοβρικάτε. Εφανερώσαν οι δυο πως είναι πισωσμένοι κι από εκεί στέκουσα μου πίνα και η γλώσσα τους σοβαίνει. Ήτρε με εκείνης μια μέρα και εκείνος στην άλλη και ο γης τον άλλο ενήμενε την Εμιλιά να βγάλει. Μια ώρα εστέκα μίλη και τα πολλά όπου χώνα, εχάσαν να σου φαίνεται την ώρα που εσημώνα. Δεν είχαν την αποκοτιά, στα θέλουν να μιλήσουν. Δεν ξέρουν από ποια μερά τα πάθη τους να αρχίσουν. Ως άλλα είναι, όπου γεννεί πολλά πλατή στο πάτο και στο λαιμό πολλά στενό, είναι νερό γεμάτο και όποιος θελήσει να βαλθεί όξο νερό να χύσει και το λαΐνι με τη διά προσχάμε να γυρίσει μέσα κρατίζει το νερό και από όξο δεν το βγάλει. Κι όσο το γέρνει, τόσο πια μόνο τον κόπο χάνει. Ενδέτσι εμοιάσασε κι αυτή, ίσα γεμάτη πάθη. Κι από φωτιά τους να τα πούν, όσες σημώσα, εχάθη. Και θέλοντας να πούν πολλά, τα λίγα δεν μπόρεσε. Το στόμα τους εσώθηκε. Με την καρδιά μιλούσε. Να φανερώσει ολόκληρος το πρόσωπο που χώνει. Εφάνει ολόκαρη αυγή και η δροσούλα ρίχνει. Σημάδια της ξεφάντωσης κοινή την ώρα δείχνει. Χορτάκια βγήκαν εις τη γη, τα δεντουλάκια μπήσαν και από τσαγκάλες του ουρανού νικής βοράς εφήσαν. Τα περιγιάλια λάμπασε, η θάλασσα κοιμάτω, γλυκής κοπώσει στα δεντράκια στα νερά ιδρικά του. Ολόχαρη και λαμπερή, η μέρα ξημερώνει. Εγέλανε η Ανατολή κι η Δύση καμαρώνει. Ο ήλιος στις ακτίνες του παραποτέ στολίζει με λάμψη κι όλα τα βουνά και κάμπους ομορφίζει.
Χαμοπετώντας τα πουλιά, εγλυκοτυλαντούσα, στα κλωναράκια των δεντρών εσμίγαν και φιλούσα. Δυο-δυο εζευγαρώναστη, ζεστός καιρός εκείνα, έσμιξες γάμους και χαρές σε δείχνασε και εκείνα. Εσπόρτισε η συννεφιά, η αντάρες εχαθήκα, πολλά σημάδιτσε χαρά στον ουρανό εφανήκα. Παραποτέτος λαμπυρά, τριγύρου στολισμένα, στον ουρανό ήταν έφαλα σαν παραχρουσωμένα. Τα πάθη πλειό δεν κυλαδεί το πρικαμένο ειδόν, μα με πετά πασίχαρο, μάλα που διάσημο. Γελούν τσι χώρα στα στενά, οι στράτες καμαρώνουν, όλα γρυκούν κουρφές χαρές κι όλα τσιφανερώνουν. Και μες στη σκοτεινή φυλακή που τον ιαρετούσα, επήκαν δυο όμορφα πουλιά και λίγο τη λαβούσα. Είδης αρετής, συχνιά χαμοπετούσε και φαίνεται σου και χαρές μεγάλες προμηνούσε. Πάλι με τον κυλαδισμό, απ' τη φυλακή με πήγα. Αγκαλιαστά, περιπλεκτά, στις μούρες του σεσμίγα. Η Νένα, αφού το φρόνιμη γυναίκα του καιρού της, κύκλουσε κι είδε και πολλά. Ήβαλε μες στο νου της το πώς έρχονται τα πουλιά. Που εσμίξαν έτσι ομάδι, χαρά μεγάλη προμηνού και γάμου είναι σημάδι. Ετούτη αγάπη δυστυχή, με τη χαρά έτειλω. Και πληρωμή στα βάσανα μεγάλη τόσε δόθη. Και κάθα εις παιδιά μας ενεδάκια στο κατέχει, μη χάνεται στα κίνδυνα, μα πάντα ορπίδασε. Και εκείνον ο πεκόπιασε, ας τον καλλινορίσουν και ας συμπαθούν τα σφάλματα εκείνα που γνωρίζουν. Εσήμωσε το ξύλο, το ράξιμο γυρεύει. Ήρθε σαν άβαθα νερά και πλειό, δεν κινδυνεύει. Θωρώ τον ουρανό γελά, τη γη και καμαρώνει. Κι σε λιμιών ανάπαυσης ήρεξε το τιμόνι. Σφάχη παιδάκου αρμένιζα, μα δάχτα στο λιμιώνα. Πλειο δεν φοβούμε ταραχή, μη δε μάλλον τα χειμώνα. Θωρώ πολύ ευχαρήκαση και κουρφοκαμαρώσα. Κι όσοι κλουθούσα από μακρά, εδά κοντά εσημώσα. Η γη σε βγάλει την βροντή, ο αέρας και μου γκρίζει. Και μια βροντή στον ουρανό τσοχτρούς μου φοβερίζει. Εκείνους τους κακόγλωσσους που ψέγουν ό,τι δούσει κι από εκείς δεν γνωρίζουν την άλφα σκιάς να ακούσει. Θωρώ πολλούς και πεθυμούν κι έχω το βρικημένα να μάθουν τι σε κόπιασε ή στα παντογραμμένα. Κι εγώ δεν θέλω να κουρφευτώ κι αγνώριστο να με έχουν, μόν θέλω να φανερωθώ κι όλοι να με κατέβουν. Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά του κορνάρος που να βρεθεί ακριμάντιστος να θα το βάλει ο χάρος. Στη Στίανε γεννήθηκε, στη Στίανε δεν γράφει. Εκεί θα μετεκόπιασε νε τούτα που σας γράφει. Στο κάστρο επαντρεύτηκε σαν να μην έχει φύση. Το τέλος που έχει να γεννεί, όπου ο Θεός σου.